Μυστήριο παραμένει ακόμα ο θάνατος της 44χρονης μητέρας τριών παιδιών που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αμάξι της στην παραλία Φωτμού ανατολικά της Τριχονίδας. Από τις πρώτες ενδείξεις της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει πως η Ειρήνη Λαγούδη εισέπνευσε μεγάλες ποσότητες δηλητηριωδών αερίων που προήλθαν από την καύση πετρελαίου ενώ βρέθηκε και ένα μπιτόνι με πετρέλαιο μέσα στο αυτοκίνητό της. Τα ακριβή αίτια θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη θα ξεκαθαριστούν όταν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, το σημείο που βρέθηκε νεκρή δεν είναι τυχαίο, καθώς όπως προκύπτει από κατάθεση φίλου της, η 44χρονη γυναίκα πήγαινε εκεί είτε μόνη για να ηρεμήσει, είτε παρέα με τον φίλο της. Κανείς από την οικογένειά της όμως δεν γνώριζε ότι η Ειρήνη κάποιες φορές επέλεγε να απομονωθεί με αυτόν τον τρόπο. Το σκοτεινό σημείο της υπόθεσης είναι αν η 44χρονη μητέρα βρέθηκε τελείως μόνη στο σημείο ή αν προηγουμένως συναντήθηκε με κάποιον. Ένα δεύτερο σημείο που απασχολεί τις αρχές είναι ότι δεν έχει βρεθεί το κινητό της τηλέφωνο. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος της 44χρονης μητέρας ήταν αποτέλεσμα μιας ερωτικής σχέσης που είχε απρόσμενο τέλος. Μια εκδοχή που η οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη αρνείται να δεχτεί αφού πιστεύει ότι ο θάνατός της κρύβει μια καλωστημένη δολοφονία. Τόσο ο 25χρονος γιος της όσο και οι υπόλοιποι συγγενείς μιλούν για ραντεβού θανάτου. Ξεσπά και ο αδερφός της 44χρονης, ο οποίος κάνει λόγο για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια, ενώ δηλώνει σίγουρος ότι η αδερφή του δολοφονήθηκε και ότι οι δράστες την μετέφεραν στο αυτοκίνητο και την παράτησαν.